Η ανάκληση απόφαση ορισμού δικηγόρων έχετε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας. Σας διαβάζω για λόγους ταχύτητας ότι υπάρχει κλητήριο θέσπινο το οποίο καλεί το τέος Περιφερειακής Πελοποννήσου να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στο ακροτήριο του Τριμερούς Πνευματικού Τρίπολης. Υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκαν δύο δικηγόροι Αθηνών και Τρίπολης για να παραστούν από κοινού ο καθένας ξεχωριστά. Διαβάζω την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας. Έκτον, το γεγονός ότι λόγω υπόθεση αφορά προσωπική διαφορά και όχι την υπηρεσία και συνεπώς δεν πληρώνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρων διατάξεων της οικονομικής στήριξης του τέλους Περιφερειακού Πελοποννήσου. Υπάρχει εισήγηση για ανάκληση της παριθμών 3024 του 2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που όριζε τους συγκεκριμένους δικηγόρους για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η εισήγηση είναι 7 Οκτωβρίου 2019. Ακούστε λοιπόν. Η ίδια νομική υπηρεσία, λίγους μήνες πριν έγραφε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρων διατάξεων περί νομικής στήριξης του Περιφερειάρχη, καθώς πρόκειται για κλητήριο θέσπισμα για δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμυριωδικίου Τρίπολης, το οποίο καλεί τον κύριο Πέτρο Τατούλη με την ιδιότητά του αιρετού Περιφερειάρχη, καθώς οι κατηγορίες έλαβαν χώρα κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Περιφερειάρχης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και ως εκ τούτου η υπηρεσία εισηγείται θετικά. Η ίδια νομική υπηρεσία, μόλις λίγους μήνες πριν έγραφε αυτό και η ίδια νομική υπηρεσία σήμερα, το λέω για να το συνδέσω και με το προηγούμενο που είσαστε σίγουρος κύριε Πρόεδρε, λέει στο 6. Το γεγονός, η ίδια νομική υπηρεσία, ο ίδιος υπάλληλος, το γεγονός ότι εν λόγω υπόθεση αφορά προσωπική διαφορά και όχι την υπηρεσία και συνεπώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, η διαφορά του κυρίου Τατούλη με τον κύριο Μαντά είναι θέμα που προέκυψε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι τα όσα δήλωσε ο κύριος Τατούλης μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή, ομιλούσε ως Περιφερειάρχης του Πελοποννήσου. Εάν υπάρχει άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη που μπορεί αυτά που είπε ένας Περιφερειάρχης, ο οποιοσδήποτε Περιφερειάρχης, να τα δει προσωπική διαφορά, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει. Είναι βαρύτατη, πραγματικά το λέω αυτό, μεγάλη παράβαση νομική να πάμε και να ανακαλέσουμε για έναν Περιφερειάρχη. Ο αιρετός κόσμος της χώρας έκανε αγώνα και ήμουνα στην Επιτροπή της ΕΝΠΕ από την ΕΝΑΕ ακόμα, επί κυρίου Δράκου ήμουνα σε αυτή την Επιτροπή, για τον αγώνα που έγινε να μπορούν οι αιρετοί να έχουν τη δυνατότητα στήριξης. Δεν θα το αναλύσω περαιτέρω. Η διαφωνία λοιπόν, η αντιδικία, η διάδικη, όπως και να το πούμε, του κυρίου Τατούλη με τον κύριο Μαντά ήταν καθαρά εν όψη των καθηκόντων του. Ο ένας μιλούσε ως Περιφερειάρχης και ο άλλος μιλούσε ως Περιφερειακός Σύμβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης. Το δικαστήριο αυτό είναι 31 Οκτωβρίου. Έρχεται λοιπόν ο Περιφερειάρχης και λέει η Οικονομική Επιτροπή κιόλας να πάρει το βάρος. Φέρνει και στο συλλογικό όργανο το βάρος. Προσέξτε, γιατί εμείς ψηφίζουμε και τη σκοπιμότητα, δηλαδή συνεννούμε ότι δεν ήτανε για την άσκηση των καθηκόντων του και ήτανε προσωπική διαφορά, μία εβδομάδα πριν το δικαστήριο. Και λέμε μία εβδομάδα πριν το δικαστήριο, ο προηγούμενος Περιφερειάρχης, όποιος κι αν ήταν, όσο ασκούσε καλός ή κακός τα καθηκοντά του. Ερχόμαστε εμείς τώρα να του στερήσουμε το δικαίωμα του νόμου. Φαντάζεστε ότι δεν έχει ο κύριος Τατούλης να πληρώσει το δικηγόρο του. Αυτός ο λαϊκισμός που λένε και κάποιοι τύποι που έχουν αυτό χαρακτηριστεί τα πάντα όλα, είναι ένας λαϊκισμός επικίνδυνος. Δεν είναι αν έχει ή δεν έχει, είναι ότι είναι κατάκτηση του αιρετού κόσμου. Και αυτή η περίπτωση, ότι είναι κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του, αποδεικνύεται γιατί είναι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμφισβητήσουμε τη δικαίωμα ενός αιρετού, ενός νυν Περιφερειακού Συμβούλου, όπως αρέσκονται να τον λένε κάποιοι τον κύριο Τατούλη, ναι, ενός νυν λοιπόν Περιφερειακού Συμβούλου, να έχει το δικαίωμα υποστήριξης, στήριξης νομικής για θέματα που άπτονται των καθηκόντων του. Ό,τι πράττουμε οι εκλεγμένοι δεν είναι πάντα υπό την ομπρέλα του αξιώματος στο οποίο έχουμε εκλεγεί.
Επομένως, η προσωπική μου άποψη είναι ότι εάν εγώ έχω μια προσωπική αντιδικία με την κυρία Νικολάκου μέσα στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής τώρα, δεν είναι υποχρεωτικά κάτω από τα πλαίσια των καθηκόντων μου επειδή προεδρεύω της Οικονομικής Επιτροπής τώρα. Κύριε, αν εσείς τον εμπίστευτε, ακριβώς, ακριβώς. Επομένως, δεν είναι, αλλά όταν πείτε για υπάρχουν... ξέρετε ποιο είναι το θέμα της συζήτησης. Θέλω πραγματικά να καταγράψω έχω την εισήγηση εδώ. Όχι την εισήγηση. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πείσεις ποιότα. Δεν ήρθε ξαφνικά δηλαδή ο κ. Σταπούλης. Καταλαβαίνω τι λέτε. Απλώς θέλω να καταθέσω το ότι δεν μπορεί να φανεί στον κόσμο ότι οτιδήποτε λέμε είτε στην ώρα των συνεδριάσεων είτε εκτός συνεδριάσεων επειδή έχουμε ένα αξίωμα που μας το δώσει ο κόσμος μας δίνει ασυλία της λογικής, της βουλευτικής ασυλίας. Ασυλία είναι οι βουλευτές δυστυχώς. Και ξέρετε κάτι, ταυτόχρονα δεν μας δίνει το δικαίωμα. Οι βουλευτές λοιπόν και η κεντρική πολιτική σκηνή, όλα τα κόμματα τότε, ακούστε το αυτό. Ναι. Ακούστε το αυτό. Γιατί αύριο μπορεί να είστε δήμαρχος, μπορεί να είστε περιφερειάρχη, δεν ξέρω τι μπορεί να είστε. Ακούστε το. Τα κόμματα όλα τότε ήταν αντίθετα. Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης να έχουν νομική συνδρομή. Θέλαν αυτοί να έχουν ασυλία και όταν πρωτομπήκε αυτό το θέμα από έναν σημαντικό νομάρχη, και θα του πω εγώ ότι το θέμα το έβαλε ο κύριος Δράκος ως πρόεδρος της ΕΝΑΕ, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια, πρέπει να τη λέμε την αλήθεια, δεν συμφώνησε κανένα κόμμα τότε να πει ότι και οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης. Άρα λοιπόν, δεν είναι. Σας λέω, ο κύριος Στατούλης, άμα του αναιρέσετε και την απόφαση, θα βγει και θα πει ότι είναι και πολιτικό και θα κάνει και έναν τόρο και θα πληρώσει και το δικηγόρο του και τέλειος. Όμως, είναι θεσμικό. Επειδή έχουμε δύο πραγματικά αντικρουόμενες εισηγήσεις, δεν προκύπτει από πουθενά ποια είναι αυτή που θα έπρεπε να θεωρήσουμε ως θεσμικό. Όχι, αλλά επειδή είστε και πολύ έξυπνος, η μία λέει ότι επίπτει στην περίπτωση, έχετε δίκιο. Πάντα υπάρχει δυνατότητα πρώτον επανεξέτασης και δεύτερον ναι, αλλά να λέει σε ποιο νόμο επίπτει. Η προηγούμενη έλεγε ότι δικαιούται βάση της περίπτωσης ΙΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 72, της περιπτώσεως ΙΓ του άρθρου 176. Είχε σε ένα νομικό πλαίσιο. Η καινούργια τι λέει, προσέξτε. Το γεγονός. Τίποτα, νομικά έολο. Ότι η υπόθεση, τίποτα, αφορά προσωπική διαφορά και όχι την υπηρεσία. Ότι θεωρώ και επιμένω ότι του καθενός μας η τοποθέτηση δεν καλύπτεται από το αξίωμά μας οπουδήποτε και να γίνεται, αλλά έχει να κάνει με το τι λέμε και σε ποιον απευθυνόμαστε. Και βεβαίως συμφώνησα και με την κυρία Νικολάκου, πάνω συμφώνησε και η κυρία Νικολάκου μαζί μου, ότι οι δύο διαφορετικές τοποθετήσεις της υπηρεσίας δεν σημαίνουν ότι υποχρεωτικά η μία είναι η ορθή και η άλλη είναι η λάθος. Υπέρ. 6, κατά. Κατά 2 και λευκό. Με τη δήλωση της κ. Νικολάκου που έχει καταγραφεί και λευκό 2, άρα εγκρίνεται το θέμα κατά πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί μου. Θα σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, θα κάνουμε πριν αυτή που μπορέσαμε να το τεβά ή μια τέτοια. Να σας ρωτήσω κάτι πριν τελειώσουμε τώρα. Λέμε λοιπόν ότι σήμερα αποφασίστηκε να γίνει άρση της νομικής στήριξης του κ. Τατούλη. Να πούμε ότι η απόφαση θα γραφτεί αύριο. Να πούμε ότι θα τρέξετε και θα την νομοποιήσετε μεθαύριο. Πότε θα ειδοποιηθούν οι δικηγόροι και ο ίδιος ότι... Μισό λεπτό. Πότε θα ειδοποιηθεί ο κύριος Στατούλης και οι δικηγόροι αυτοί ότι δεν θα είναι και πότε θα δοθεί το δικαίωμα στον κατηγορούμενο να βρει νέους δικηγόρους για να ενημερωθούν για το θέμα. Η απόφαση θα γραφτεί αύριο το πρωί, η γραμματεία είναι εδώ, πρώτη από όλες, θα κοινοποιηθεί αύριο κιόλας και θα ενημερωθούν για την απόφαση. Έχω μία πληροφορία, όμως είναι μόνο πληροφορία, ότι ήδη έχετε στείλει επιστολή ο κύριος Νίκας και στον κύριο Σαμπράκο και στον κύριο Καβουρίνο και στον κύριο Τατούλη ότι του ανακαλεί τους δικηγόρους. Εάν περιμένετε, κύριε Πρόεδρε, περιμένετε, γιατί θα υπερασπιστώ το θεσμό της Οικονομικής Επιτροπής όπως όταν ήμουν πρόεδρος. Θεωρώ ότι έχω την ίδια ευθύνη. Εάν έχει προβεί σε κάποια τέτοια επιστολή πριν την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κίνηση ακύρωσης του όργανου. Όμως θέλω να προστατεύσετε, αν ισχύει αυτό, το συλλογικό όργανο στο οποίο έχετε την τιμή εσείς να είστε πρόεδρος και εμείς μέλη.